Τα πρόσφατα επεισόδια στην Πύλα και αλλού μόνο τυχαία δεν ήταν από πλευρά Τούρκων στην Κύπρο, αφού η Άγκυρα μέτρησε αντιδράσει σε Λευκοσία και Αθήνα. Το σχέδιό του πιθανότατα αφορά την αποκαλούμενη νεκρή ζώνη, την οποία εποφθαλμιούν να πάρουμε κινήσει ανάλογε με αυτέ που είδαμε στο νησί. Η εφημερίδα Σημερινή και ο ειδικό αναλυτή Γιάννου Χαραλαμπίδη αποκάλυψαν ότι στι 29 Δεκεμβρίου του 2023 τουρκικό αρματαγωγό ξεφόρτωνε στο κατεχόμενο λιμάνι τη Αμοχώστου βαρέα οπλικά συστήματα. Μιλάμε για μία ακόμη μοίρα αυτοκινούμενων πυροβόλων των 155 χιλιοστών που ξεφορτώθηκε στην Αμόχωστο και προορίζεται για το Κιόνελι και μεταφορά πλήθους βλημάτων του ιδίου διαμετρήματος. Ο ίδιος Κύπριος αναλυτής αποκαλύπτει ότι οι Τούρκοι δεν απέσυραν τα υπάρχοντα αριμουλικούμενα πυροβόλα που ήδη υπήρχαν στην Κύπρο αλλά τα ενίσχυσαν με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Η ενίσχυση του τουρκικού πυροβολικού με πυροβόλα των 155 χιλιοστών με βεληνικές στα 40 χιλιόμετρα αποδεικνύει ότι η Τουρκία θα χτυπήσει στην Κύπρο όσο αφορά την ΝΑΟΣ και άλλα σχέδια πιθανόν προβοκάτσια εντός επικράτειας. Τα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο αριθμούν περίπου συνολικά 35.000 άνδρες που υπηρετούν σε μονάδες του στρατού Ξηράς, της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού των κατεχομένων. Από αυτούς οι 17.000 στρατιώτες προέρχονται από την Τουρκία. Οι τουρκοκυπριακέ δυνάμει, σύμφωνα με εκθέσει του Οργανισμού Εθνών και αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, είναι οργανωμένε σε 15 τάγματα που απαρτίζουν δύο ταξιαρχέ πεζικού, οι οποίε είναι εξοπλισμένε με ελαφρά όπλα, ορισμένα ελαφρά πυροβόλα και όλμου. Το πολεμικό ναυτικό των το τουρκοκυπρίων το αποτελούν επί τη ουσία μονάδε εκτοφυλακή που διαθέτουν 18 ελαφρά σκάφη περιπολία, ενώ επισημαίνουμε ότι εδώ και μερικού μήνε έχουν ενισχυθεί με ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο και δύο μικρότερα. Η Τουρκία αυτό το διάστημα έχει από ό,τι διαφαίνεται σε πλήρη εφαρμογή σχέδια που έχουν στόχο το Αιγαίο και την Κύπρο, δείχνοντα μια ιδιότυπη βιασύνη στην υλοποίησή του. Όπω όλα δείχνουν, στην περιοχή υλοποιείται σχέδιο αναβάθμιση τη τουρκική στρατιωτική παρουσία εν ώψη πιθανών νέων προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ. Οι νεοοθωμανοί Τούρκοι με ηγέτη των Ερντογάν έχουν βάλει καταρχήν στο στόχαστρό του την ζώνη στην Κύπρο και ετοιμάζουν πιθανέ επιχειρήσει τύπου στροβιλίων, μόλι μπορέσουν και εκδιώξουν, αν ποτέ το πετύχουν, τι δυνάμει του Οργανισμού Εθνών. Σύμφωνα με πληροφορίε, η Άγκυρα έχει πολύχρονο σχέδιο που περιλαμβάνει ακόμα και επιθετική πολεμική ενέργεια στην νεκρή ζώνη σε περίπτωση απόσυρση τη UNFICIP λόγω οικονομική δυσπραγία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και λόγω των νέων παγκόσμιων παιχνίων. Το κύριο σχέδιο τη άγκυρας όμω, αφορά στο σύνολο τη νεκρή για γι' αυτό και την πλήρη της τη ενώ η διχοτόμηση είναι το επιδιωκόμενο τελικό σχέδιο των Τούρκων, το οποίο ο Ελληνισμό οφείλει να κυρώσει στην πράξη με κάθε μέσο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.